Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλώς ήρθατε σε έναν αγώνα όπου σήμερα είμαστε για την Summer Development, όπου έχουμε δύο ομάδες αρκετά δυναμικές, όπου έχουν έως τώρα δεύτερο στόχο για τις δύο. Είναι από μία νίκη κάθε μία. Φυσικά μιλάμε για την ομάδα των Puebla PC, όπου έχουν την κατοχή με τις κίτρινες ομάδες φανέλες, μαυροκίτρινες θα σας για σήμερα, οι οποίοι επικρατούν αγώνα 77-72 την ομάδα των πολύ συμπαθητικών τους, είναι αντίπερα με τις λευκές εμφανίσεις εκτός έντρας όμως, όμως πούμε. Η ομάδα είναι ο Ανατόλιας Τζαζ, οι οποίοι επικράτησαν στον πρώτο αγώνα τον Μαμούθ με 88-77. Θα σας πούμε λίγο τις δηλώσεις που δόθηκαν νωρίτερα έτσι για τα ωραία χαρακτηριστικά του αγώνα, οι οποίες αρχικά από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Καραβίρας που είσαι στο πάγκο έχει δηλώσει ναι μεν όλα καλά και ωραία, αλλά θέλει να κάνει εντύπωση. Είναι ένας παίκτης που θα κάνει την, θέλει να δώσει το φυσικό του στοιχείο στον αγώνα. Στην αντίπερα είχαμε τον Παρισάκη, ο οποίος λέει περιμένω φιλικό αγώνα αφού παίζουμε και την ομαύρους. Αυτό όμως θα το κρίνουν πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία δεν είναι σε χέρι ενός μόνο παίχτη. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί στο σημερινό αγώνα, σημερινή αναμέτρηση, ποια ομάδα θα κάνει το 2-2, ποια θα πάρει πρώτη ήττα, γιατί στο μπάσκετ, στο παλιές δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως, μόνο σε φιλικούς αγώνες για τους γνώστες, να το πούμε αυτό. Να δούμε αν και τι θα συμβεί στον σημερινή αναμέτρηση μεταξύ Puebla και Ανατόλιας Τζαζ. Προς το παρόν, στο 3-2 το σκορ, με την ομάδα των Puebla να είναι μπροστά. Έχουν περάσει λίγο από τα δύο αγωνιστικά λεπτά. Περιμένουμε και τη συνέχεια του. Το σούτο το οποίο γίνεται από τα χέρια του Σαχίδη δεν έχει στόχο. Παραμένει το 3-2 μπροστά η ομάδα των Puebla. Σε κατοχή Ανατόλιας Τζαζ, μπάλα στα χέρια τους, να δούμε τι έχει να... Εδώ πέρα φαίνεται ότι η μπάλα βγαίνει εκτός, αλλά θα πάει να βάζει σε χέρια σε κατοχή. Μεταφέρει από τον Δούγια, χάνει την κατοχή επί της ουσίας για να μεταφερθεί σε αυτά τον... σε αυτά τον Puebla, όπου θα βρει στόχο αυτή η επίθεση με τον Κωστακίδη. Οι δύο έχουν περάσει από τα δύο του αγώνα. Να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Αυτό που θα έχουμε σαν τόσο οικία είναι ένας δυναμικός αγώνας. Δύο ομάδες οι οποίες δεν φοβούνται να κοντράρουν τον δίποτε, ασχέτως αν το πετύχουν εν τέλει. Οπότε περιμένουμε έναν έντονο αγώνα, ανταγωνιστικό αγώνα όπως θέλουμε. Παντήσεις δεν καταφέρει να σκοράρει στην πρώτη, καταφέρει στη δεύτερη. Σε δύο χρόνο, θα κάνει το 6-4. Θα αρχίσει να τρέξει. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Δούγιας. Είναι το δεύτερο ομαδικό και πρώτο προσωπικό. Επαναφορά θα είναι από τα χέρια του Τσιμπούρη. Κωστακίδης θα πάρει το σουτ, έχει αρχίσει να παίρνει το ρυθμό σιγά σιγά, το χέρι του ρυθμίζει αρκετά για να μπορεί να δυσκολεύσει. Θα δούμε τι, αν θα συνεχίσει και έτσι, θα είναι ένα πολύ κακό σημάδι στον Αντώνη Ατζά σε περίπτωση που συμβιώσει τον Κωστακίδη. Θα δούμε αυτή την απάντηση εδώ πέρα. Αρισάκης, μπάλα έξω για τον Χατζημανουήλ, θα πάρει το σουτ, δίνει την απάντηση. Μπορείτε να ακούσετε τον Πατελίδα ήδη να λες αυτά που λέγαμε για το πόσο θέλουν να αγωνιστούν οι ομάδες. Δεν θα τρέξει σε διάθρο ο Χατζημανουήλ. Μπαντήσω την μπάλα.
Πολύ ωραία κυκλοφορία, χωρίς πιέσεις και έχουμε την ισοπαλία. Βλέπει το καλάθι του Δούγια, είναι το παιχνίδι στο 9-9. Με ηρεμία η ομάδα των Πουέμπλα, για αυτή δεν χρειάζεται βιασύνη. Κλείνουν την αρχή ακόμα του αγώνα. Θέλουν ένα καλό ρυθμό να κυλήσει την μπάλα για να μπορέσουν να πάρουν τον ρυθμό για τις δύο ομάδες της. Γι' αυτό πολύ ωραία κίνηση, περνάει μέχρι μέσα. Δεν σκοράρει όμως ο Πατελίδας. Κωνστακίνης, πολύ ωραία κίνηση. Μπάλα τα μπλό, αλλά στο στόχο. Οπότε δεν έχουμε σκορ στην επίθεση. Φάουλ το οποίο θα γίνει από τον Τσιμπούρη πάνω στον Παρισιάκη. Είναι το πρώτο ομαδικό για την ομάδα των Πουέμπλα. Και η πρώτη αλλαγή του αγώνα θα περαστεί στην δραστήριο Τσιακάλης στην θέση του Παχτά. Ατζημανολίνη το σουτ, δεν βρίσκει στόχο. Βρίσκει rebound όμως η ομάδα των Πουέμπλα. Δεν πάρει για κνηδιασμό. Θα ηρεμήσουν το παιχνίδι. Σακίδης. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Οπότε η μπάλα πάει στα χέρια των Ανατόλιας Τζαζ. Είναι ευκαιρίες για να περάσουν μπροστά από τη φορά για σήμερα. Θα δούμε αν θα την εκμεταλλευτούν κιόλας. Οι ευκαιρίες μπορούν να δοθούν, η εκμετάλλευση και ολοκλήρωση κάθε ευκαιρία είναι αυτό που ψάχνουν οι ομάδες. Εδώ έχουμε το φάουλ από τα χέρια του Τσιακάλη. Δεύτερο ομαδικό. Τρίτο, με συγχωρείτε. Αναφορά και στο Τζαζ. Και θα εκμεταλλευτούν όλους την ευκαιρία με τον Δούγια. Να βάζει πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στο 9-12. Αν μας υπάρξει απάντηση στους Πουέμπλα. Δεν δίνεται. Θα το φούρ Τσιμπούρη. Παρισάκης. Θα πάρει το φούρ με ταμπλό. Ανεβαίνει διαφορά. Και έχουμε time out από τους Πουέμπλα, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά στο μείον 5. Και μπορεί διαφορές ασφαλείας. Επιστρέφουμε το time out που πήρε η ομάδα των Πουέμπλα. Θα δούμε αν θα μπορέσει την πρώτη επίθεση να μειώσουν τη διαφορά. Είναι πολύ ωραία η μπάλα στον Τσιακάλη, όπως θα σκοράρει. Ήδη στην πρώτη επίθεση όντως μειώνουν στη διαφορά των τριών. Αλλά και είπαμε και πριν, οι δύο ομάδες δεν αφήνουν τίποτα. Το δείχνει εδώ πέρα ο Πατελίδας. Αμέσως η απάντηση, ξανά στους 5. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Τσιμπούρης. Είναι το τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Ανατόλιας Τζαζ. Στη γραμμή των βολών θα οδηγηθεί παρόλα αυτά. Φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Χατζημανουήλ. Μπάβης ο Χατζημανουήλ. Και υπάρχει ο Δημήτρης. Καταλαβαίνει στον νοσικό χώρο αυτή τη στιγμή. Πρώτη πολύ έστοχη, 12-16. Δύο στις δύο οι βόλες από τα χέρια τον Πουέμπλα. Μειών έχει διαφορά πάλι στο τρίποντο. Αφού κάνει αυτές τις δύο βόλες, περιμένατε να μην δούμε. Παντής. Θα πάρει το καλαθί, θα μετρήσει το καλαθί. Παίρνει το φάουλ. Πάει για μέσο τρίποντο, για φάρα ξανά δεν είπαμε. Θα πάρουν απαντήσεις, ανταπαντήσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο σκορ δεν είναι καθόλου παράξενο. Δύο ομάδες που μπορούν να παίξουν και στην ταχύτητα, αλλά μπορούν να παίξουν και καλά οργανωμένα για τον αποτέλεσμα, να το καλύψουν έξω από τον χρόνο. Παντήσουμε ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο. Είπαμε, μετάλλευση ευκαιριών
σημερινός αγώνας είναι ένα πολύ μεγάλο τέτοιο στοίχημα. Η ομάδα θα εκμεταλλευτεί περισσότερες ευκαιρίες να τις δοθούν. Διαφάνω στους 6 πλέον και λάθος μεταβίβαση του Τσιμπούρη. Δεν μπορεί να την υποδεχτεί ο Αλεξανδρίδης. Η ομάδα των Puebla έχει την μπάλα αυτή τη φορά. Καραβίδας θα πάρει το σουτ. Δεν θα σκοράρει. Είπαμε ο παίκτης να κάνει διαφορά. Αυτό υποσχέθηκε. Αυτό του αρέσει. Συμφωνώ ότι κάνει. Στην αντίπερα θα κάνει ο Χατζημανουήλ. Διαφορά να σκοράρει. Να ανεβάσει ίσως είναι 8. Είναι η πρώτη μεγάλη διαφορά που έχουμε για σήμερα. Και έχουμε τον φάουλ της Ανατόλιας Τζαζ, τέταρτο πραγματικό. Επόμενο για πολλές. Κοσακίδης θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει καλάθι. Παρισάκης θα γίνει μεγάλη βαθιά. Παλιά θα βρούμε στόχο. Ανατόλια Τζαζ είναι αυτό που σας λέγω. Μπορεί να τρέξουν να μπούμε και να καθυστερήσουν. Να κρατήσουν επί της ουσίας. Είναι πέμπτο ομαδικό στη γραμμή των Βολών. Οδηγείται ο Παντελίδας. Πρώτη βολή χωρίς να βρει τη στόχο. Παραμένει διαφορά στους 8. Μία στις δύο οι βολές, στην 9 πλέον, 13-22. 2-15 και το τέλος της περίοδου. Κωνστακίδης θα πάρει το σουτ, θα εστοχίσει. Ακόμα ένα τρίποντο δαχτύριο του Κωνστακίδη. Και εδώ γίνεται το λάθος στην μεταβίβαση. Ευκαιρία δηλαδή για τους που έπρεπε να μειώσουν κι άλλο. Αν πάνε σε λίγο επίθεση, το φαίνεται κακοσακίδιο σκοράρει κιόλας. Για φάτα στους 4. Αρχίζει η ανασταγή δεσμή. Αλλά όχι για πολύ. Καθώς το καλάθι έχετε γρήγορα την πλευρά των Ανατόλια Τζαζ. 18-24, 1-44 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out περίοδο η ομάδα των Puebla. Στην 6 η ομάδα του Ανατόλια Τζαζ στο 18-24. Ο Σακίρης θα πάρει το σουτ, δεν θα πάρει τους πόντους. Να δούμε τον Δημήτρη Χατζημανουήλ με την μπάλα. Παντελίδας θα περάσει πολύ ωραία, δεν θα βρει στόχο. Με αλλαγή για την πλευρά των Puebla. Και δεν έχει δοθεί τεχνική ποινή από όσο καταλαβαίνω στον Τσιακάλη. Την ποινή εκτελεί ο Κόμπες Χατζημανουήλ. Εστοχή, διαφορά ανεβαίνει στους 7-18-25. Και αυτό που λέγαμε για πάθος στην αρχή. Καραβίδας θα πάρει το σουτ. Δεν σκοράρει.
Έχετε ρυθμή πίεση. Αντζέ Μανουή, μπάλα. Χωρίς φάουλ μπάλα βγαίνει εντελώς από τους υπέδους. Κατοχή για τους Πουέμπλα στα τελευταία 58 δεύτερα πίσω τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Το δεύτερο λοιπόν, ευκαιρία του Πουέμπλα να κατεβάσουν διαφορά, να πάνε με άλλη ροή και άλλα ιδανικά στην δεύτερη περίοδο. Για να μην θα σας αφήσει το σούτ από τα χέρια του Τσιμπούρ, δεν είναι εύστοχο. Παντελίδας είναι το κλέψιμο. Καραβίδας στον Κουσακίδη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα φτάσει 5. 20-25 πλέον. Κατσί Μανουήλ στο μάτι. Όλη η επίθεση μπορεί να είναι μέσα για τον Τζαζ. Και είναι αμυντικό το φάουλ, το οποίο τελείω ο Μπαντής τη διαφορά στα τελευταία 12-14 της περίοδου. Μία στις μία. Λίγος 26 το σκορ. Να δούμε το που θα καταλήξει πρώτη περίοδος, η οποία έχει και μεγάλη ανατροπή μέσα από το μείον 7 που βρέθηκε στην αρχή. Οι μείον 6 που βρέθηκε στην αρχή. Οι Jazz έχουν γυρίσει και καταλήγουν στην 6. 20-26 το τέλος της πρώτης περίοδου. Να δούμε από εδώ και πέρα την δεύτερη περίοδο πώς θα κυλήσει και φυσικά και τη συνέχεια του αγώνα. Επιστροφή για την δεύτερη περίοδο μετά το 20-26 της πρώτης. Την ομάδα του Αντώνια Τζάζη πήρε μπροστά να έχουν και την πρώτη κατοχή. Και γιατί να αναπτύξουν. Έχουμε το κόψιμο των Κωνσταντίνη. Καραβίδας θα σκοράρει. 26. Παρελίδας. Και η μπάλα είναι για τους Πουέμπλα. Έχουν την καλή ευκαιρία να κατεβάσουν την διαφορά στον Σοκαλάφη πλέον. 22-26 αφού καταλαβαίνετε κι εσείς. Και έχουμε φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Δημήτρης Χατζημανουήλ, πρώτο για την δεύτερη περίοδο. Επαναφορά την baseline. Αλεξανδρίδη θα αφήσει για τον Κύρη. Αλεξανδρίδη θα πάρει το σουτ χωρίς στόχο όμως. Δεν έχει καταλάβει καλή ευκαιρία τους εδώ πέρα Πουέμπλα. Μπαντής αφήνει για τον Αλυσιάδη. Είναι μπάλα στον Δούγια και στο καλάθι από τον Πατελίδα. Μπορεί να καταλάβει το λόγο που δεν μπορούν να χάσουν την ευκαιρία οι ομάδες να τις εκμεταλλευτούν. Δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορούν οι αντίπαλοι να σκοράρουν. Αλλά έχει ο Ζέκος Ακίδης να κατεβάσει διαφορά στους τρεις. Και αυτός θα καλάει που να το θεωρήσουμε. Ούτως ή άλλως τρίποντο στο παιχνίδι υπάρχει. Και ένα παραπάνω στο αυτό του Πουέμπλα. Μπαντής όμως δεν θα μπορέσει να αναπτύξει διαφορά. Οπότε μια σωστή επίθεση μπορεί να ανατρέψει πολύ τα δεδομένα. Αλλά ο Καραβίδας δεν είναι αυτός που το κάνει. Πολύ ωραία κυκλοφορία τον Τζαζ και καλάθι από τον Πατελίδα. Να ανεβάσει ξανά διαφορά στους 5, να δώσει μια μικρή ανάσα στην ομάδα του. Κωνσταντίνης. Κωνσταντίνης ο σουτ δεν έχει απάντηση.
Μπαμπής. Ατελίδας, μπάλα εκτός. Το σουτ έστωχο από τα χέρια του Δούγια. Να δώσει την διαφορά σε 7. Καραμπίδας κατεβάζει. Ζηκίδης, έξω ο Καραμπίδας. Δεν μπορεί να φτάρει, δεν μπορεί να σκοράρει. Δούγια στον Πατελίδα, θα πάρει το σουτ. Θα πάρει το rebound. Δούγια δεν θα καταφέρει να σκοράρει σε δεύτερη επίθεση τον Τζαζ. Ρευδιασμό. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η επίθεση τον Πουέμπλα. Πολύ καλή άμυνα που πηγαίνει από τον Τσιμπούρη. Δεν έχει καλάθι όμως. Το Σακίδη. Πάρε σάκη θέση του Δούγια. Στην πλευρά των Τζαζ. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για τους Πουέμπλα. Ο Σακίδης θα πάρει τον φάουλ. Πολύ κοντά στο να πάρει καλά τη φάουλ τριπόντου. Είναι τρίτο ομαδικό. Στις βολές του Σακίδης. Και για κατεβάσει και τώρα τη διαφορά τους 7 που βρισκόμαστε τώρα μέχρι τους 5. Πρώτη βολή εύστοχη. Δεύτερη βόλη με ίδιο αποτέλεσμα. Έχει έτσι 5 διαφορά. Τρεις στις τρεις βολές. 28-32 διαφορά στους 4 κατεβαίνει. Πατελίδας με τον Αλεξανδρίδη στην άμυνα. Το σούτε έστωχο τον Αλεξιάδη. Να ανεβάσει διαφορά πάλι στα προηγούμενα δεδομένα σε 7. Καραβίδας περάσει τους πάντες. Την μπάλα με στεφάνι μόνο δεν πέρασε τη φορά. Αλεξιάδης αφήνει για το Παρισάκι. Δημήτρης Μανουήλ. Πατελίδας. Σακίδης, καλάθι και φάουλ, 30-37. Έχει η συμπληρωματική του Κωτσακίδης. Είναι τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των Τζαζ, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Καραβίδας στο rebound. Κωσακίδης. Τα δεδομένα δεν αλλάζουν. Πατελίδας θα αφήσει πολύ ως Παρισάκι, αλλά Κωσακίδης θα κάνει το κλέψιμο. Και εκείνος στον ενδιασμό, όπου θα πάρει το τρίποδο και ο Κωσακίδης. Αλλά όχι τους πόντους. Εντόμως θα τους πάρει σε δεύτερο χρόνο, 32-37, κατεβαίνει διαφορά στους 5, 5 και 15 για την κλήξη της δεύτερης περίοδου. Και θα δείχνουμε στο ημίχρονο. Δεν έχω φτάσει καν στα μέσα.
στην περίοδο. Πατελίδας θα μετρήσει και το καλάθι. Φάουλ που κάνει ο Αλεξανδρίδης, χαμηλά. Διαφορά ξανά στους 7 και έχουν την ευκαιρία στους 8. Δεν εκμεταλλεύονται όμως, ο Αλεξανδρίδης θα πάρει το rebound. Καραβίδας. Παραπέρασε ο Κωσακίδη. Αλεξανδρίδης θα πάρει το σουτ. Καραβίδας στο rebound. Θα πάρει, θα αφήσει. Την πούλησα μέχρι μέσα, δεν έχει καλάθι. Γρήγορη προφορία, αλλά χωρίς ευθυσία. Γίνει το κλέψιμο, την πούλησα μέχρι μέσα. Και φάουλ. Το οποίο θα κάνει ο Βαντής. Πέμπτο μαδικό, από εδώ και πέρα η ομάδα των Πουέμπλε και πολύ περίοδο οδεύει στην γραμμή των Βολών. 4-29. Πρώτη βούλη από τα χέρια του Τσιμπούρη, εύστοχη. Δύο στις δύο οι βολές, κατεβαίνει διαφορά στους 5 πλέον. 34-39. Βαντής, τον Παρισάκη. Κατζή Μανουή και με φάουλ, το οποίο θα κάνει ο Λαπαρίδης. Παραφάω την πλάγια για να μην δεύτερο ομαδικό, γιατί είναι ομάδα των Πουέμπλα. Πατελίδας και τον Πατή. Πρόβλημα ο Κωστακίδης. Και έχουμε αλλαγή. Δούγιας, έχει περάσει στον χώρο πάλι. Μπαλά, χτυπάει εκτός. Οπότε αλλάζει κατοχή. Περπατητό σχεδόν 3-4 του γηπέδου. Και γίνεται το λάθος, όχι, θα αρχίσει να κρατήσει και θα σκοράει με ταμπλό. Διαφορά στους 3, 36-39. Δουλειάς. Πιέζει ο Αλεξανδρίδης, θα ζημολούν στον Μπαντή. Παρισάκης στο σουτ, βρίσκει το καλάθι. Συν 5, για να ανεβαίνει διαφορά. Κωστακίδης θα πάρει το σουτ. Ορμόμενος και έστοχος, θα μπορούσαμε να πούμε. Στους 2 πόντους διαφορά πλέον. 39-41, 3-15 λήξη της δεύτερης περίοδου. Έχει 2 φάουλ να δώσει η ομάδα των Πουέμπλα. Σματιάξαμε εδώ πέρα, 2 πλέον 1 είναι το 3ο φάουλ. Στην γραμμή των βολών ο Χατζη Μανουήλ. Χαράλα από τον Χατζη Μανουήλ. Δύο βολές και έγινε να ανεβάσει τη διαφορά. Πρώτη βολή εύστοχη. Στους συν 3, 39-42. 3-11. Ο οποίος φίλος μου απάντησε 14 σε αυτό. Θα είναι φίλος για πάντα. Στον συν 4 πλέον. 39-43. Καραβίδας θα πάρει το σουτ. Θα πάρει και τους πόντους. Και το παιχνίδι στην μικρότερη ανάσα. 42-43. Ένα παιχνίδι το οποίο είδαμε στην αρχή να έχει τις ανατροπές του. Για να το διαθέσει για μια μεγάλη διάρκεια είτε μπροστά. Αλλά τώρα μπορεί να χάσουν το πλεονέκτημα αυτό. Σε πιθανή έστοχη επίθεση των Πουέμπλα.
ξανά παίρνουν το προβάδισμα. Θα δούμε όπως θα αρχίσει να το κάνει. Αυτό δεν είναι σχολάρι. Μπατής πάει καθαρίζει. Με τον Μανουήλ αλλάζει τον Παρισάκη, ξανά Μπατής. Παρισάκη στο σουτ, δεν σχολάρι. Έχουμε φάουλ τον Τσιμπούρη. Τέταρτο παδικό. Πατελίδα στον Πατή, Χατζη Μανουήλ. Πατελίδας έχει ξαναπεράσει και ζήσει φάουλ και πλέον περνάμε για το υπόλοιπο. Συνολικά περνάμε το υπόλοιπο της περίοδου, περνάμε και, και για τις δύο ομάδες στην διαδικασία των βολών σε κάθε φάουλ από εδώ και πέρα. Ασχέτως που και τι θα συμβεί, που θα χρεωθεί. Βολές θα υπάρχουν για τα επόμενα 2 και 12 της δεύτερης περίοδου. Πρώτη βολή δεν είναι εύστοχη. Μηδέ στις 2, από το rebound για τα χέρια του Χατζη Μανουήλ, θα σκοράρει. Εδώ στη διαφορά των τριών. Κωσακίδης και την σοπαλία και τη φέρνει. Είναι 45-45 πλέον. Παρισάκης και τον Πατελίδα. Πολύ ωραία κίνηση του με το καλάθι. Βάλε αυτό που κάνει το χατήρι εδώ πέρα. Χατζη Μανουήλ στις κόντρες. Και φάουλ του Παρισάκη. Στην γραμμή των βολών η ομάδα των Πουέμπλα και η Ρία να περάσουν μπροστά. 1-32 η δεύτερη περίοδο. Στη γραμμή ο Κωστακίδης. Να δούμε την δεύτερη βολή. Μία στις δύο, ξανά μπροστά η ομάδα των Πουέμπλα. Πάτησε κατεβάσει. Θα δούμε πως θα κρατήσει από το βάτσμα, τι είναι το θέμα. Χατζη Μανουήλ. Παρισάκης, Μπατής, θα πάρει το σουτ. Δεν παίρνει τους πόντους. Καραβίδα θα ανεβάσει την ομάδα του. Δεν πάνε στις γιασίνες όμως. Κωνσταντίνης όμως που κάνει. Αλλά σκοράρει. Και κλέβει ο Τσιμπούρης. Εκπληκτική άμυνα τον Παρισάκη, ο οποίος θα κρατήσει ανέπαφη την στεφάνη της ομάδας του. Καθαρά. Η πτώση δεν επέφερε ευτυχώς τίποτα. Παναφορά υπάρχει για την ομάδα των Τζαζ. Και είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή. Χατζη Μανουήλ, μπάλα στον Πατελίδα. Θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει και τους πόντους. 46-47. Συν 1 και η βολή μαζί. Θα δούμε άμα θα μπει. Και η βολή μαζί το ράκι, στο συν 2 πλέον, η Jazz.
πίν για τον Τσιμπούρη. Από την Καραβίδα το Σακίδης. Θα πάει να σοβαρίσει. Δεν το καταφέρνει όμως. Μπαντής πιο ψηλά από όλους, καθαρίζει το rebound. Τελευταία 20 δεύτερα. Παρισάκης. Θα περαστεί πολύ ωραία η πάσα και θα σκοράρει ο Δουλειάς. Το συν 4, 46-50. Καραβίδας τελευταία 8 δεύτερα. Ο Σακίδης στη λήξη θα σκοράρει. Και έχουμε το 46-50 στο τέλος ημιχρόνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε για ένα δεύτερο ημιχρόνο που θα έχει μεγάλο και δραματικό περιεχόμενο. Επιστροφή για την τρίτη περίοδο, όπου η ομάδα των Πουέμπλα έχει την κατοχή. Είναι στο μείον 2, αλλά έχουν την ευκαιρία να σοφαρίσουν. Είναι να περάσουν μπροστά. Το σύστορο Καβρίδη δεν είναι αυτό που θα το δώσει. Θα δώσει προπάτησμα. Παρισάκη δίνει διαφορά για την ομάδα των Τόνιας Τζάζ. Μπούρισε, δεν καταφέρει να σκοράρει. Μπαντής με Χατζημανουήλ. Παρισάκης αφήνει για τον Δούγια. Ας πάρει εδώ το λάθος. Δεν γίνεται όμως. Χατζημανουήλ. Και γίνει το κλέψιμο. Το Σακίρισε με τον Μπαντή. Καλάθι για την ομάδα των Πουέμπλα. Αφού σκουπίσει και το παρκέ, έχουμε τη συνέχεια πλέον. Για φορά πάλι στους 2, 50-52. Αλλά η τέτοια των Τζαζ παραμένει. Αντίμα θα μπορέσουν να πείξουν τη διαφορά τους. Παρισάκη, τον Δούγια. Κερδισμένο το φάουλ. Στην γραμμή των βολών. Επιθετικό είναι το φάουλ. Τελικά. Οπότε στις Πουέμπλα. Καραβίδας. Τον Τσιμπούρη από εκεί πάει στον Κίνη. Το σούτ δεν έχει στόχο. Αλεξανδρίδης θα συγκρατήσει την μπάλα. Και έχουμε φάουλ. Να σκοράρουν το rebound, το Τσιμπούρης θα κάνει φάουλ. Κατοχή για τους Ανατολίας Τζαζ. Τον Μπαντή να κατεβάζει. Πατελίδα σε σκοράρει. Διαφορά παραμένει στους 2. Καραβίδας. Κασεκίδης. Αλεξανδρίδης. Θα πάρει το σουτ, θα πάρει την, το προβάσμα και η ομάδα του. Καθώς η φτωχή 53-52. Τα από τα 2,5 λεπτά έχουν το ενδιαφέρον τους στην περίοδο. Τον Παρισάκη. Το περασί ωραία στον Μπούγια, ο οποίος θα σκοράρει. Yeah.
Σακίδης στην μπάλα. Θα πάρει το σουτ. Θα βρει μπάλα Στεφάνη. Στην αρχή για τον Αντώνια Τζαζ. Ευκαιρία για να αυξήσει τη διαφορά τους. Θα δημιουργήσει την ασφάλεια, αλλά δεν γίνεται. Και δεν μπορεί να κρύψει ο Δούγιας εκεί πέρα. Νασεκίδης. Αφήνει στο Κωσακίδη. Αλεξανδρίδης θα πάρει το σουτ. Θα σκοράρει. Στο συν 2, 56-54. Η ομάδα των Πουέμπλα. Μπατής. Κερδισμένο φάουλ. Οδηγείται στην γραμμή των βολών, ευκαιρία να ισοφαρίσει σε περίπτωση 2-2. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Πουέμπλα. Πολύ πολύ εύστοχη. Δύο στις δύο. Παιχνίδι στην ισοπαλία. Όλα ξεκινάνε το 0 πλέον. Κωσακίδης, μπάλα. Θα πάρει από απόσταση το σουτ. Μπάλα Στεφάνη. Δουλειάς. Στον Χατζη Μανουήλ. Δεν θα πάρει το σουτ. Για τον Στεφάνη. Αλλά μακρινό, πολύ μακρινό λοιπόν τον Μπαντή. Δουλειάς, δεν σκοράρει. Κωσακίδης. Θα δούμε αν πάει για φυγιασμό. Θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. 58-56. Γρήγορη επίθεση για την ομάδα των Ανατόλια Φιάς. Φάουλ του Αλεξανδρίδη στον Παντελίδα. Τρίτο προσωπικό. Τέλεια ρομαδικό. Στο επόμενο οδηγούνται στις βολές. Θα περάσει πολύ ωραία τον Παρισάκη, θα σκοράρει. Όλα 58 πλέον. Καραβίδας. Και μέχρι την συμπέση να ανέβουνε. Πολύ ωραία το τσιμπούρι. Έχουμε φάουλ που δεν παίρνει το καλάθι. Δύο βολές. Τα χέρια του Τσιμπούρη. Τρίτο προσωπικό. Και ομαδικό παράλληλα. Ακριβώς πριν τη μέση της περίοδου. Μέσο. 59-58. Θα δούμε και τη δεύτερη. Έστωση. 60-58 για την ομάδα των Πουέμπλα. Μπαντής. Έτσι Μανουήλ. Δεν σκοράρει εδώ πέρα. Νασεκίδης. Πάει μέχρι μέσα. Όπως και η μπάλα στη Θεραλάφη. Για τη μέσα πάει. 62-58. Μπαντής αφήνει για τον Πατελίδα. Μπάλα στον... Μπάλα στον Δούγια και έχουμε φάουλ. Κάνει ο Καραβίδας. Θα περάσει μέσα ο Αλεξιάδης. Είπαμε στο επόμενο φάουλ θα οδηγήσω στη γραμμή των βολών η Τζαζ. Ούτως ή άλλως. Είναι το πέμπτο βαδικό. Δεν θέλει για το Δούγια οι βολές.
62-59. Δύο στις δύο για φάξη θα κατεβαίνει στο καλάθι. 4-20 για την περίοδο. Καραμπίνας θα αφήσει το ξαναπάρει πλέον. Και μπάλα θα κολλήσει Στεφάνη. Και ο Παντής αλτικότατος την κατεβάζει. Στα χέρια τον Τζάζ μπάλα πλέον. Την ευκαιρία έχουν για να εσωφαρίσουν. Δεν την μεταλλεύει ο Πατελίδας. Θα κάνει το φάουλ μετά το σουτ. Τέταρτο ομαδικό τρίτο προσωπικό. Στα χέρια του Τσιμπούρη μπάλα. Το Σακίδη στο σουτ. Άλλη μια φορά Στεφάνη. Μπαντής με τον Αχάτη Μανουήλ. Πατελίνα στα φέτο παιχνίδι στην ισοπαλία. Μπορείς να ανεβάζεις ταχύτητα ο Σακίδης. Ο Σακίδης να δει πάρει. Πώς πάρει δεν είναι ο Δούγιας. Και έχουμε το καλάθι 62-64. Σακίδης. Πολλή κυκλοφορία. Αλεξανδρίδης στο σουτ. Μπάλα Στεφάνη στο ταμπλό και εκτός. Κατζέ Μανουήλ την μπάλα για την ομάδα των Τζαζ. Πατελίδα σε πάντο σουτ. Ανεβάζει την διαφορά. Ο Σακίδης μέχρι μέσα. Δεν σκοράρει. Μπατής. Ευκαιρία τους Τζαζ να ανεβάσουν τη διαφορά τους. Είναι στις 4. Κατζέ Μανουήλ θα το κάνει. 62-69 συν 7 η ομάδα των Ανατολία Τζαζ. 2-5 για την λήξη περίοδου. Το Σακίδης θα πάρει το σουτ. Δεν σκοράρει. Μπαντής. Ρυθμίζει την πίεση. Και τεχνική ποινή στον Μπαντή για τη μαρτυρία. Οπότε στα 5 φάουλ, 4 αποστηρικά, βολές σε κάθε περίπτωση. Συνεχίζω ο αγώνας λοιπόν, να πούμε τι έχει δοθεί ως τώρα. Έχει δοθεί, έχει γίνει αναβάθμιση της τεχνικής ποινής και δοθεί στο Χασικίδη σε αποβολή. Έχει απομακρυνθεί από τον χώρο του γηπέδου, οπότε έχουν τις βολές η ομάδα των Antolia Jazz όπου την εκμεταλλεύονται. Διαφορά στους 9-63-72, υπόλοιπο 1-48 για την τρίτη περίοδο. Κατοχή και πάλι της Αντώνια Τζαζ που έχουν το πλεονέκτημα αυτό των πρώτων 9 πόντων και βλέπουμε. Καραμπίνας θα κερδίσει το, θα κερδίσει το φάουλ από τον Παρισάκη. Στην γραμμή των βολών η ομάδα των Πουέμπλα
ομαδικό. Πρώτη βολή δεν είναι εύστοχη. Και στις δύο οι βολές, το 63-82 παραμένει και την ομάδα του Ανατόλια Τζαζ, οι οποίοι αναφέρουν στην επίθεση τον Χατζημανουήλ. Παρισάκης θα πάρει το σουτ, δεν παίρνει τους πόντους, Κωστακίδης στο rebound. Μαλακάνει το χατήρι, 65-82 στο σύν 7. Δεύτερη διαφορά. Εμμανουήλ θα πετύχει το καλάθι. Ο Σακίδης, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Παραδοβέν κάνει το χατήρι στον Τσιμπούρη. Παρισάκης για τον Χατζημανουήλ. Τώρα στον Χαράλμπο Χατζημανουήλ. Πατελίδας για τρεις. Δεν σκοράρει. Θετικό το rebound. Δεξιάδης. Καλάθι και φάουλ για τρεις. Διαφορά ανεβαίνει αρκετά. Έφυγαν δεύτερα και ομάδα θα την έχει την κατοχή η Τζαζ από ό,τι φαίνεται. Το σουτ στήριξε τον Παρισάκη, μόλις σκορ. Και είμαστε στο 65-77 για την τρίτη περίοδο. Τέταρτη περίοδος ξεκινάει, μεταξύ για τον Πουέμπλα που μπορούν να μειώσουν. Θα δούμε αυτό καταφέρουνε. Ο Σακίδης με την μπάλα. Τσιμπούρης θα κάνει πολύ ωραία κίνηση. Δεν θα βρει το καλάθι όμως. Χατζημανουήλ. Πατελίδας. Χατζημανουήλ θα πάρει το σουτ. Βάζει το κάνει το χατήρι, Παρισάκης στο rebound. Σε δεύτερη προσπάθεια να σκοράρει, ανεβαίνει για φάση 14. Ο Σακίδης κατεβάζει. Καλά, δεν θα έρθει. Παραμένει για φάση 14. Χατζημανουήλ στο Παρισάκη. Στην προφορία είμαστε από τον Τζαζ. Καλά από τον Χατζημανουήλ, καλάθι για 3. 65-82. 17 πλέον. Τσιμπούρης θα αφήσει την μπάλα στον Κωστακίδη. Έχουμε φάουλ, 3 βολές για τον Κωστακίδη, δεύτερη φορά για σήμερα που κερδίζει φάουλ σε σουτ 3 πόντων. Πρώτη βολή εύστοχη. Κάνουμε τη δεύτερη βολή του Κωστακίδη. Δεν είχε το τέρμα. Τρίτη μέσα όμως. 67-82.
Μαλούς να κατεβάσει. Μαρελίδα στην μπάλα. Δικές επιλογές. Βρίσκει Παρισάκη, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει ο παίχτης. Καραβίδας κατεβάζει. Και το τσιμπούρι για να ριμπάμπ την Καραβίδα. Και θα πάρει το σουτ. Και εδώ χωρίς σκόρ σε δεύτερη ευκαιρία. Παρισάκης πατάει τη γραμμή. Αλλά παραμένει στα χέρια των Πουέμπλα. Το σουτ έστωχο τα χέρια του Κουσακίδη. Για 3 μετράει. Τους 12 κατεβαίνει διαφορά. Χατζη Μανουήλ. Σαράλαμπος. Χατζη Μανουήλ. Παντελίδας, παλοφαλή έξω. Το σουτ έστωχο από τα χέρια του Παρισάκη. Μπάλα σε πόδια. Παραφορά από τους Πουέμπλα. Τσιμπούρι θα πάρει το σουτ. Και ποιος θα πάρει το rebound είναι το θέμα. Πατελίδας θα πάρει. Και τέμα τον Ανατόλια Τζάζ. Μπαντής, πάρα στον Πατελίδα. Πάνε σε κάτι μια πιο οργανωμένη επίθεση. Είναι η ομάδα των Πουέμπλα. Καραβίδας αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Και έχει κατοχή πλέον ο Σακίδης. Θα πάρει το σουτ. Πατελίδας σε διοικητή του κομπάτι. Αλλά δεν κατάνε κατοχή η Ανατόλια Τζαζ. Ευκαιρία να μειώσουνε. Πουέμπλα. Κυκλοφορία για τους υπερούχους. Με καλά θα τον Τσιμπούρι. 12 διαφορά. Μπαντής. Λαντζε Μανουήλ θα πάρει το σουτ. Καραπιά στο rebound. Προσπαθούν να τρέξουν οι Πουέμπλα. Ο Σακίδης έφυγε μέσα. Παίρνει το φάουλ δύο βολές. Αλλαγές για τους Ανατόλιας Τζαζ. Κοσακίδης στην εκτέλεση των βολών. 6 λεπτά σχεδόν. Μένουν πολύ πολύ έστοχοι. 73-84. Δύο στις δύο οι βολές κατεβαίνει στους 10 πλέον διαφορά. Δούγιας τον Πατελίδα, Μπαντής. Το Λεβζάς παρότι έχει μικρή διαφορά έγινε ακόμα ασφαλείας. Αλλά άμα συνεχίσουμε ρυθμό ο Ισκουέμπλα θα βρουν μάλλον σκούρα. Καραβίδας πατάει την γραμμή. Η κατοχή στους Τζαζ. Πάμε και
αντιδράσει ο Δούγιας. Κάτσε Μανουήλ. Μαντής. Θα πάρει το σουτ. Θα τελειώσει το rebound. Από μία τεχνική ποινή σε κάθε ομάδα έχει δοθεί. Ο Ντζας θα τη σκοράρει τη βολή. Ο Ντζας. Έχει δοθεί μόνο στην πλευρά των Πουέμπλα. Σκοράρει κατοχή στην ομάδα των Πουέμπλα με το φάουλ το οποίο κέρδισαν. Διαφορά στους 11-74-85. Καραβίδας. Ο Εξαντρίδης. Δεν σκοράρει. Καραβίδας στο rebound. Στην πούλη θα μπει. Μπάλα όχι. Ξεφεύγει μπάλα το double team. Κάτσε Μανουήλ. Θα σκοράρει. Η διαφορά έχει ανέβει 13 πλέον, απομένουν κάτι παραπάνω από 4,5 λεπτά. Δεν έχουμε καλά τον Καραβίδα. Την ομάδα των Ανατόλια Τζαζ. Μπαντής. Μπάλα στον Χατζη Μανουήλ. Δούγιας. Ο Αλεξιάδης. Ξανά Χατζη Μανουήλ. Αλεξιάδης θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει 74-90. Σακίδης, το σουτ, την απάντηση, η οποία δεν γίνεται. Πατέλες ο rebound. Μπαντής. Εξιάδης, κρατήσει την μπάλα. Λαβαίνει η πίνη το κλέψιμο. Έτσι μάλλον δεν σκοράρει, θα πάρει το rebound. Κυκλοφορεί από την ομάδα των Τζαζ. Εξιάδης το σουτ. Δεύτερο σερί. Και time out για την πλευρά των Πουέμπλα, οι οποίοι είναι πλέον στο μείον 19, 94-93, 4,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστρέφουμε μετά το time out στο ομάδα των Πουέμπλα. Καραβίδας. Το σώτο Κωστακίδη, δεν είναι στο στόχο. Για φαίνεται να θέλουν να οργανίσουν τον χρόνο. Ξέρουν ότι όσο κυλάει το ρολόι είναι όλα υπέρ τους. Κυλάει ο χρόνος. Το σουτ έστοχο, πάνω από 20 πόλη φορά διαφορά από τα χέρια του Δούγια. Στο σύν 21, 71-95. Στο 94-95. Μπαντής. Θα περάσει πολύ ωραία το Σακίδη. Για σου πέσει Καραβίδα. Δημήσει Χατζη Μανουήλ το σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Το Σακίδης θα σκοράρει να μειώσει πλέον 96-95. Αλεξιάδη. Μπάλα στον Παντή. Πάνε στην κυκλοφορία. Καράλαμπος Χατζη Μανουήλ. Μια πολύ ωραία κυκλοφορία. Το θα πάρει σε μεγάλη θέση, θα καλέσει τον χρόνο. Δεν έχουν βιαστούν. Μπαντής χωρίς καλάθι. Πλευρά τον Πουέμπλα βάλε μπάλα. Τσιμπούρης τον Καραβίδα. Ο
Κίδης θα πάει μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Παντής. Είπαμε, σε ηρεμία θα πάνετε, έχουμε και να γιασούνε όντως οι Jazz. Τόσο στοχεύουν 14, τώρα αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τσιμπούρης, θα πάρει το σουτ, χωρίς αποτέλεσμα. 1-15, ούτε 100 δεύτερα πλέον. Χατζημανουήλ. Αλεξιάδης, θα πάρει το σουτ. Παραδείγματος του κάνει το χατήρι. Καραβίδας μέχρι μέσα θα σκοράρει. Χατζημανουήλ τελευταία 45 δεύτερα, 78-95. Μπαντής θα πάρει το σουτ. Παλαβίν εκτός. Για τα 4 δεύτερα μπάλος Πουέμπλα. Φτάνοντα τελευταία επίθεση. Τσιμπούρης, Καραβίδας θα πάρει το σουτ. Χωρίς αποτέλεσμα. Χατζημανουήλ. Και φαίνονται όλα να λυγούν εδώ πέρα. 15 δεύτερα. Χειραψίες μεταξύ παιχτών. 78-95 τελικό σκορ υπέρ της ομάδας των Ανατόλιας Jazz. Κάνουν το 2-0 στον όμιλο, προχωράνε αίτητοι. Απ' την άλλη πρώτη ήταν για την ομάδα των Puebla για την διοργάνωση. Καλή συνέχεια λοιπόν και μπασκετικές σκέψεις ευχόμαστε. Ευχαριστές.